Φωνή βόντος εν τη ερήμο το αίτημα για άμεση απομάκρυνση αμιάντου από τις στέγες των κτηρίων του Κέντρου Εκπαίδευσης Τεχνικού Πάτρας. Ο Σύλλογος Υπαλλήλων ΙΕΘΑ Αγίας Αχαΐας κρούει για πολλοστήφορα τον κόδωνα του κινδύνου για την απειλή που στέκει πάνω από τα κεφάλια πολιτικού, στρατιωτικού προσωπικού και στρατεύσιμων. Έχουμε πολλά τετραγωνικά μέτρα ελληνίτ που ακριβώς από κάτω από τα ελληνίτ εργάζονται συνάδελφοι. Πέρα από αυτό υπάρχουν φυσικά και στρατιώτες που είναι κάτω από τα ελληνίτ. Εδώ και συνέχεια, εδώ μια δεκαετία, στέλνουμε συνέχεια υπομνήματα στην πολιτική και στην στρατιωτική ηγεσία για άμεση απομάκρυση του αμιάντου από το Κέντες, από την πάντα από το Κέντες, γιατί είναι άμεσος κίνδυνος, είναι ο πρώτος κίνδυνος για καρκίνο στα πνεύμονα. Ο Σύλλογος Υπαλλήλων ΙΕΘΑ Αγίας Αχαΐας απέστειλε υπόμνημα προς τους βουλευτές της Αχαΐας προκειμένου να απομακρυνθεί άμεσα ο αμίαντος. Περιμένουμε εμείς να δούμε τι απάντηση θα έχουμε. Θα σηκώσει κάποιος τηλέφωνο να πάει να μου πει: Πρόεδρε, τι συμβαίνει, έχει αμίαντο. Τι κάνουμε? Και το σωματείο είναι διαθεσιμένο να κάνει τα πάντα. Έχουμε πάρει απόφαση, αν δεν υπάρχει αντίδραση από την πολιτική και από τους βουλευτές, είμαστε αποφασισμένοι να σηκώσουμε πάνω στην Πάτρα να κάνουμε διαμαρτυρία για τον αμίαντο που υπάρχει μέσα στο στρατόπεδο. Ο Ιατρικός Σύλλογος Πάτρας έχει κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου σχετικά με τον αμίαντο και το πόσο καρκινογόνος ουσία είναι για τον άνθρωπο και ζητά την άμεση απομάκρυνσή του από όπου υπάρχει. Ο αμίαντος έχει χαρακτηριστεί καρκινογόνος εδώ και πάρα πολλά χρόνια, κάνει ουσιαστικά 2-3 μορφές καρκίνου. Υπάρχει μία σύσταση λοιπόν από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και όχι μόνο, υπάρχει μία διεθνή και εγχώρια νομοθεσία και κατευθυντήρια οδηγία. Στη χώρα μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια υπάρχει απαγόρευση διακίνησης προϊόντων αμιάντου και βεβαίως συμμετοχή του υλικού αυτού στις κατασκευές, σε οποιαδήποτε κατασκευή. Τα κύρια είδη καρκίνου που συνδέονται με την έκθεση στον αμίαντο είναι μεσοθυλίωμα, καρκίνος του πνεύμονα και το ασβέστομα. Μένει συνεπώς να αναδειχθούν όσα σημεία κτίρια ή κύσματα εντός του αστικού ιστού είναι φορτωμένα με αμίαντο, ώστε να ξεκινήσει τάχιστα η απομάκρυνσή του με τον τρόπο που πρέπει.